Μπορεί να τον έχουμε συνηθίσει πάνω στο έλκυθρο να κουβαλάει τα δώρα και να μπαίνει από καμινάδες, ωστόσο ο Άγιος Βασίλης, ως Άγιος των Χριστουγέννων, έχει φαντασία και μπορεί να κάνει απίστευτες προσπάθειες προκειμένου να βρεθεί κοντύτερα σε όλα τα παιδιά, όπου και αν αυτά βρίσκονται. Έτσι λοιπόν βούτυξε στο νερό και βρέθηκε κοντά στα παιδιά που τον περίμεναν στο ενηδρίο Κρήτης. Μια συνήθεια που τηρεί κάθε χρόνο την ημέρα που ξεκινούν οι εκδηλώσεις των Χριστουγέννων στο θαλασσόκοσμο, οι οποίες διαρκούν 2 ολόκληρες εβδομάδες. Καλά. Από πού ήρθε ο Άγιος Βασίλης? Από τη σκάλα μια τάξη. Είναι παράξενο που είναι μες στο νερό? Πάρα πολύ. Τον έχεις ξαναδεί τον Άγιο Βασίλη μες στο νερό? Όχι. Πρώτη φορά. Λίγο παράξενο, ε? Πολύ παράξενο. Πιο χαρούμενος είσαι εσύ ή τα ψάρια που είναι μαζί με τον Άγιο Βασίλη, νομίζεις? Εγώ. Εντάξει, ωραίο είναι, το παραδέχομαι. Σου αρέσει? Ναι. Ο Άγιος Βασίλης, λοιπόν, βούτυξε στο νερό και κολύμπησε δίπλα στα ψάρια, ενθουσιάζοντας μικρούς και μεγάλους, παιδιά από σχολεία που είχαν σπεύσει να παρακολουθήσουν τη φωτιά του Άγιο Βασίλη, που μόνο χαμόγελα σχημάτισε στα πρόσωπα των παιδιών. Ο Άγιος Βασίλης, από όταν άνοιξε το ενηδρίο, είναι τακτικός επισκέπτης. Κάθε χρόνο έρχεται εδώ και μας φτιάχνει μια φανταστική γιορτινή ατμόσφαιρα. Και μαζί του, βεβαίως, δεν τον αφήνετε ποτέ μόνο. Η Γοργόνα Ευριάλη. Φυσικά, κάθε χρόνο και αυτή τον ακολουθεί, μας δίνει χαρά σε όλα τα παιδιά και τους μεγάλους που γίνονται παιδιά άλλωστε τώρα. Και επειδή η αγάπη για τον Άγιο Βασίλη είναι γνωστή, δίπλα του για να μην είναι μόνος, το ρόλο των ξωτικών ανέλαβε η Γοργόνα, που βούτυξε μαζί του και χάρισε χαμόγελα και αγάπη στους μικρούς φίλους του ενηδρίου. Οι εκδηλώσεις στο θαλασσόκοσμο και φέτος θα διαρκέσουν μέχρι τα Θεοφάνεια, με τους υπευθύνους να έχουν διαμορφώσει ένα πρόγραμμα διασκεδαστικό αλλά και εκπαιδευτικό, προκειμένου τα παιδιά να απολαύσουν όμορφες στιγμές στη διάρκεια των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Είναι αμφίδρομο, γιατί η χαρά των παιδιών είναι και εδώ δικό μας δώρο, έτσι.